συγκλονίζει η μαρτυρία του δημοτικού υπαλλήλου που είδε την εμψυχρό του Γιώργου Καραϊβάζ έξω από το σπίτι του στον άλυμο. Ο δημοτικό υπάλληλο την ώρα τη εκτέλεση, όπω είπε, έκανε εργασίε στο διπλανό πάρκο και μιλώντα στην κάμερα, αποκάλυψε: Είδα τον εκτελεστή, είναι ένα άνθρωπο με πράσινο στρατιωτικό τζάκετ να ναι πάνω από το θύμα και να πυροβολεί, και όχι μία, έριξε αρκετέ, ακούμε έναν ήχο, σαν κρότο από εξάτμιση που είναι χαρακτηριστικό, γυρίσαμε να δούμε τι γίνεται, ο κρότο συνεχιζόταν και βλέπω τον άνθρωπο με το χακί από πάνω να ρίχνει σοριδών στο θύμα κάτω, ενώ το μάτι έβλεπε, το μυαλό αδυνατούσε να καταλάβει τι συνέβαινε, δυστυχώ δεν πρόλαβα να κρατήσω κάτι άλλο, εκτός από το χακί, το όπλο που είχε στην άκρη ένα εξόγκωμα σαν σιγαστήρα. Μου είπε η γυναίκα αστυνομικός να πλησιάσω να δω αν ζει ο άνθρωπος, έκανα δύο βήματα προς τα εκεί, μόλις είδα το αίμα δεν μπόρεσα, ήταν από πάνω και ρίχνανε, τουλάχιστον τρία-τέσσερα σφαίρες εξ η ομάδα Δίας έφτασε σε ούτε πέντε λεπτά. Δείτε το βίντεο με τη μαρτυρία, όπως προβλήθηκε από την εκπομπή της Τατιάνα Στεφανίδου τη live στον Α. Δολοφονία Καραϊβάζ, για αυτήν την υπόθεση θα κατέθετε τον επόμενο μήνα. Σε μια σημαντική αποκάλυψη για την υπόθεση του Γιώργου Καραϊβάζ προχώρησε το πρωινό της Τετάρτης συνεργάτης της Τατιάνα Στεφανίδου στην εκπομπή Έλιβ. ο λόγο για τον αστυνομικό συντάκτη Θεοδόση Πάνου, ο οποίο έχοντα εξασφαλίσει πληροφορίε από τη Γαδά, κάνει λόγο για σημαντική νέα κατάθεση του δολοφονημένου ρεπόρτερ σχετικά με υπόθεση διαπλοκή αστυνομικών η οποία θα λάμβανε χώρα τον επόμενο μήνα. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Γιώργος Καραϊβάζη είχε δώσει ανομοτή κατάθεση για την περιβόητη δικογραφία τη ΕΕΠ, για ένα σύστημα διαπλοκής εν αποστρατεία και εν ενεργεία αστυνομικών με τη λεγόμενη Τράπεζα τη Νύχτα, στην οποία φαίνεται στην κεφαλή τη να βρισκόταν ο επίση δολοφονημένος, Δημήτρη Μάλαμα, ο οποίο δολοφονήθηκε στο Χαϊδάρι. Ο Γιώργο Καραϊβάζ είχε κάνει αποκαλύψει με την πένα του για υποθέσει διαφθορά τη ελληνική αστυνομία, σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε, τον επόμενο μήνα θα έδινε νέα κατάθεση, ίσως οι άνθρωποι οι οποίοι εκτέλεσαν τον Γιώργο να γνώριζαν ότι θα δώσει αυτή τη νέα κατάθεση, μήπω ήθελαν να του κλείσουν το στόμα με αυτόν τον τρόπο γιατί φοβόντουσαν τι θα έλεγε στι δικαστικέ αρχέ ο συνάδελφο μα. Μιλώντα με έναν ιδιαίτερα έμπειρο αστυνομικό, ο οποίο έχει γνώση των ερευνών, μου είπε κάτι το οποίο μάλλον δεν έχουμε πιάσει όλε αυτέ τι ημέρε: το να δολοφονήσει τον Γιώργο ήταν εύκολο, δεν έχει φρουρά, δεν φορά αλεξίσφαιρο, απεχθάνεται τα όπλα, δεν οπλοφορεί, ήταν ανάγκη τόσε σφαίρε, αυτό δείχνει εκδικητική μανία, όπω μου εξήγησαν, θα μπορούσαν να τον έχουν σκοτώσει με τι μισέ σφαίρε, σε αυτά τα στοιχεία έχουν σταθεί οι αρχέ, τόνισε ο ρεπόρτερ. Την ίδια ώρα, ένα ακόμα σημαντικότατο στοιχείο είναι ότι με την άρση τηλεφωνικού απορρίτου το νήμα δεν θα πιαστεί από τι ημέρε πριν την άγρια δολοφονία του, αλλά από το περασμένο καλοκαίρι προκειμένου να έρθουν στο φω συνομιλίε του σχετικά με την εν υπόθεση διαπλοκή τη ΕΕΠ, στην οποία εμπλέκονται αστυνομικοί, μαφία και κύκλωμα τη νύχτα. Αυτό που τονίζεται είναι πω είτε ο ηθικό αυτούργο ήθελε να τον εκδικηθεί για πράγματα που ο ίδιο είχε ήδη καταθέσει, είτε δεν ήθελε να τον αφήσει να πει περισσότερα στη νέα του κατάθεση. Η συγκυρία, πάντω, μόνο τυχαία δεν θεωρείται από τι αρχέ.